Pub Tales podcast νούμερο 11. Δηλαδή μπορούμε αυτή τη στιγμή να κάτσουμε όταν το ολοκληρώσουμε αυτό το podcast και να πούμε ποιος είναι ο τερματοφύλακας, τι σύστημα παίζουμε, ποιος είναι ο επιθετικός. Mm-hmm. Έχουμε δίδυμο προπονητών εγώ και εσύ. Δηλαδή κάπως έτσι. Άνετα. Δεν το είχα σκεφτεί αυτό πολύ πριν. Δεν θέλω να κάτσω σε ρωτήσω ποιο από τα podcast μας είναι ο Striker. Οπότε άστο, μην σε πιάσω διάβαστο. Να σου πω το αγαπημένο μου και καλά. Ναι, ποιος είναι ο Striker, ποιος είναι ο Goldie στο podcast. Ο Goldie στο podcast. Κοίταξε, μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό που κάναμε για τους Έλληνες που έχουν αγωνιστεί στην Premier League. Ναι, ήταν πολύ καλό. Σκόραρε. Εγώ για Striker. Όχι, ναι. Αυτό είναι ο Striker. Εγώ σκέφτηκα να βάλω αυτό με τα derby, με ξύλο κλπ. Ναι. Αλλά αυτό είναι για κεντρικό αμυντικό. Τα derby είναι ο box to box παίχτης, αυτός που τα κάνει. Ο Calvin Phillips. Ναι, τα κάνει όλα μέσα στο γήπεδο. Εντάξει, ας μην τα αναλύσουμε αυτό, γιατί αν ξεκινήσουμε αυτό το podcast θα βγει 6 ώρες και 45 λεπτά. Και θα προσπαθήσουμε να βγει μια normal διάρκεια. Αυτό είναι μια δέσμευση, η οποία δεν ξέρω αν θα γίνει, αλλά μπορεί και να γίνει. Μπορεί και όχι, μια φορά. Προχωράμε. Λοιπόν, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση πριν ξεκινήσουμε το σημερινό θέμα. Έχουμε γεννηθεί, έχουμε μεγαλώσει και έχουμε ζήσει, εσύ τον τελευταίο καιρό όχι τόσο πολύ, στην ποδοσφαιρομάνα Νίκαια. Ναι. Πόσες ομάδες ακόμα θυμάσαι, ρε παιδί μου, έτσι, από όλη την Αθήνα? Έχουμε αρκετές στην Αθήνα. Πέρα από τις τρεις μεγάλες, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, mm-hmm. είναι ο Ατρόμητος που έχει κάνει πολλά χρόνια πορεία. Απόλλων Αθηνών, Πανιώνιος, Ιωνικάραμας, Προοδευτική, ομάδα της γειτονιάς, Χαλκιδόνα παλιά, πριν γίνει Ατρόμητος, σωστά. Ξεχνάμε καμιά άλλη. Το Χαϊδάρι μια περίοδο είχε πάει δεύτερη εθνική. Εγάλεο το πέρασε, Εγαλεάρα, Εγάλεο City. Έχουμε πολύ και το Καλυθέα, Ελπάσο, mm-hmm. πώς είναι, ο Εθνικός Πειραιά. Ο μεγάλος ο Φάνης Γκέκας. Εθνικός Πειραιά και mm-hmm. Ατρόμητος Πειραιά, σχετικά γνωστή ομάδα με κόσμο. Άρα λέγοντας αυτά, θα πω εγώ ότι φαντάζομαι αν στην Αθήνα έχουμε τόσο μεγάλο. Μάνι, έχουμε μπει καμιά δεκαριά. Ναι. Τι γίνεται στο Λονδίνο. Τι γίνεται στο Λονδίνο που είναι. Εσύ να μας πεις, εσύ μένεις λοιπόν, εκεί. Λοιπόν, η Λονδίνο έχει πάρα πολλές ομάδες. Έχει ομάδες επαγγελματικές, έχει ομάδες έξω από την National League. Είναι επαγγελματικές και έχει εκατοντάδες εραστεχνικές. Προφανώς δεν θα αναλύσουμε σήμερα, από ό,τι έχει τον τίτλο, δεν θα αναλύσουμε τις εραστεχνικές. Γιατί... Εμείς είπαμε να φτάσουμε μέχρι League 2 και να κάνουμε και μια αναφορά στην National League, να πούμε γενικά τι παίζει. Mm-hmm. Οπότε μέχρι League 2, στις 4 πρώτες επαγγελματικές κατηγορίες, να ξέρετε τι παίζει. Να ξέρετε αν θέλετε να διαλέξετε ομάδα, δηλαδή αν είστε λίγο μπερδεμένοι αυτή την περίοδο και θέλετε λίγο χρόνο για τον εαυτό σας να σκεφτείτε, να διαλέξετε μια ομάδα από το Λονδίνο ή αν επειδή από ό,τι μου έχεις πει, εγώ έχω έρθει δύο φορές, αλλά εσύ μου έχεις πει ότι παίζει πολύ Ελλάδα από το Λονδίνο και Κύπρος. Παίζουν πολλοί Έλληνες και είναι πολλοί οποίοι είναι λίγο ψάχνονται ακόμα, δηλαδή τους άλλοι. Ναι. Και μέσω της ελληνικής που έχω μιλήσει με κάποια άτομα είναι ότι δεν θέλουν να υποστηρίξουν πολύ μεγάλες, ρε παιδί μου. Θέλουν έτσι λίγο πιο true βρετανίλα. Ναι. Πιο χαμηλή κατηγορία. Οπότε μέσα σε αυτά έχουμε και αυτές τις ομάδες. Οπότε μπορείτε να πηγαίνετε στο γήπεδο και να τις εξερευνήσετε και τη διεισόμαση. Τέλεια, λοιπόν. Τελετουργικό. 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 Πάμε, λοιπόν. Στην υγεία σας, παιδιά. Στην υγεία όλων σας. Καλό καλοκαίρι. Ωραία. Μια γουλίτσα. Για μας ρε φίλε, πρώτα, ναι, για μας. Δεν ακούγεται, γιατί είναι με κουτάκι, οπότε δεν ακούγεται. Mm. Αλλά τουλάχιστον πρέπει να το κάνουμε. Είναι... Για να πάει καλά συνήθως, για να πάει καλά το podcast πρέπει να τσουγκρίσουμε. Είναι το γούρι. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε τώρα με την Premier League. Εντάξει, τις ξέρετε τις ομάδες. Mm. Θα προσπαθώ να σας πούμε ένα-δύο πραγματάκια τα οποία μπορεί να μην τα έχετε μάθει, να μην τα ξέρετε ακόμα. Τις έχουν πιάσει, να ξέρετε, αλφαβητικά. Για να αποφευχθούν παρεξηγήσεις. Ανακατηγορία και αλφαβητικά. Ανακατηγορία και αλφαβητικά, πολύ σωστά. Mm-hmm. Οπότε, Premier League, A, Arsenal. Είναι από τις πιο παλιές ομάδες του Λονδίνου. Δηλαδή, mm-hmm. okay, πέρα από το γεγονός ότι είναι από τις πιο επιτυχημένες, είναι για τις πιο παλιές ομάδες. 1886. Και είναι το πρώτο επαγγελματικό κλαμπ, νομίζω. Το πρώτο επαγγελματικό κλαμπ του Λονδίνου. Mm-hmm. Ναι. Και ήταν στο Woolwich. Woolwich. Το έχει Woolwich το λένε,
Αν το έχω σκέψει σαν Woolwich. Woolwich. Ναι. Σαν τον Norwich. Σαν τον Norwich. Ακριβώς. Σαν το West Bromwich. Ακριβώς. Πόσα ξέρω. Και ήταν το πρώτο λονδρέζικο κλαμπ το οποίο έγινε πρωταθλητής Αγγλίας. Και πρωταθλητής Αγγλίας. Πρωταθλητής Αγγλίας, ναι. Ναι, ναι. Το 1931. Μάλιστα. Και έχουν το ρεκόρ για FA Cup με 14 τίτλους. Θα τα πούμε μετά ούτως ή άλλως. Θα κάνουμε και μια σούμα μετά για τους τίτλους. Αλλά καλά και να σου το ανέφερες γιατί είναι η top ομάδα στην Αγγλία σε τίτλους FA Cup, όχι απλά στο Λονδίνο. Δηλαδή δεν υπάρχει άλλη ομάδα με περισσότερα FA Cup. Και είναι και όχι. Είναι η περσινή κυπελούχος. Ακριβώς. Γενικά αυτό που πρέπει να πούμε για την Arsenal. Η φετινή είναι η Leicester. Ναι. Αυτό που πρέπει να πούμε για την Arsenal ήταν ότι ξεκίνησε από το Woolwich. Και στο Λονδίνο και μετά μετακόμισε στο Highbury. Μετέπειτα. Να πούμε ότι είναι μια ομάδα του Βόρειου Λονδίνου. Γιατί okay, θα αναφέρουμε και πού περίπου πέφτει κάθε ομάδα, έτσι ώστε αν μένετε σε κάποια περιοχή κοντά στο Λονδίνο ή αν επισκεφτείτε κάποια περιοχή που παίζει πολύ βορράς νότος της Ανατολή, να ξέρετε πού να προσανατολιστείτε και τι παίζει να συναντήσετε. Έδρα το Emirates Stadium από το 2006, αν δεν κάνω λάθος. Στο Highbury πλέον υπάρχουν πολυκατοικίες. Ναι, και σε μια αυτή από αυτές εννοώ. Πάμε στο Highbury, εννοώ δίπλα το Emirates. Εννοώσα δίπλα το Emirates. Γιατί έχει και δίπλα το Emirates. Όχι, ήθελα να πας ή μου ήταν σκεπτόσο ποιο σπίτι να πας. Ναι, ισχύει. Απίστευτο. Και το κόψαμε. Ο άνθρωπος είναι απίστευτος, δεν ξέρει που μένει. Μα τι βάζεις αυτή την πειρά, γεια μας. Πάμε άλλη μια. Πιες λίγο να ηρεμήσεις. Αυτό που πρέπει να πούμε για την Arsenal επίσης είναι ότι μιλάμε για τις μια από τις πιο πλούσιες ομάδες του κόσμου. Σωστά, σωστά. Που έχει 2,68 δις. Έχει εκτιμή, έχει αξία της. Η αξία της εκτιμάται στα 2,68 δις. Θέλει να την αγοράσει εδώ και καιρό γνωστή πλατφόρμα στην οποία ακούτε αυτό το podcast αυτή τη στιγμή, πολύ πιθανό. Και η αιώνια αντίπαλό της, προφανώς το ξέρετε, το έχουμε πει πολλές φορές, είναι η Tottenham, άσποδος εχθρός. Μεγάλο μίσος. Έχουμε γράψει άρθρα, έχουμε κάνει podcast, δεν χρειάζεται να αναλύσουμε περαιτέρω. Να πούμε ότι η χρυσή περίοδος της ομάδας ήταν οι αρχές της δεκαετίας του 2000, εκεί που ο Αρσέν Βενγκέρ είχε φτιάξει αυτή την απίστευτη ομάδα που πήρε αρκετά πρωταθλήματα, πήρε το πρωτάθλημα ITT και έφτασε και λίγο μετά μέχρι το τελικό του Champions League. Έχασε την Μπαρτσελόνα, αν δεν κάνω λάθος, 2006. Είναι οι κανονιέριδες και δεν ξέρω αν χρειάζεται να πούμε περισσότερα πράγματα γιατί είναι ήδη μια πολύ πολύ γνωστή και επιτυχημένη ομάδα. Τους ξέρετε και γενικά θέλουμε να σε αυτούς που ξέρετε να μην ασχοληθούμε και πάρα πολύ. Ναι, αν και ήδη είπαμε πολλά, ναι. Πάμε στην επόμενη. Λοιπόν, η σταχτοπούτα της Premier League για την σεζόν που έρχεται σε λίγες εβδομάδες, Brentford. Επειδή ξέρω ότι στην προηγούμενη σου ζωή σου ήσουν μελισσοκόμος και σου αρέσει πάρα πολύ αυτή η ομάδα, μπορείς να το πάρεις πάνω σου να πεις κάποια πράγματα. Λοιπόν, αρχικά να πω ότι φέτος είμαι περήφανο μέλος της Brentford. Έχω πληρώσει τη συνδρομή μου. Ελπίζω αυτό να μην ακούστηκε πάρα πολύ. Ναι. Έχω πληρώσει και τη συνδρομή μου και είμαι κανονικό μέλος. Δηλαδή, και το βοηθώ, σύμφωνα με όπως λένε τα πρωτόκολλα για αυτά. Ναι. Ότι τουλάχιστον μία φορά θα βρεθώ στο γήπεδο φέτος της Brentford. Θα ήθελα να είμαι παρόν, γιατί έχω στο νου μου η τέλη αυτής της χρονιάς, αρχές της επόμενης, να σου κάνω μια επίσκεψη. Ναι, και η Brentford. Οπότε ήταν ένα ωραίο γήπεδο, το ολοκένουργιο Brentford Community Stadium. Και μετά από 74-75 χρόνια η Brentford θα βρεθεί στο Premier League, έτσι. Θα βρεθεί στην top κατηγορία για την ακρίβεια, να τα λέμε σωστά. Στην Premier League θα βρεθεί για πρώτη φορά. Είναι στα 8 πούτα. Δεν έχει ξαναβρεθεί στην Premier League από τότε που αποσχίστηκε από τη Football League το 92, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε καταλαβαίνετε γιατί ενθουσιασμένοι μιλάμε για τους λάθους. Υπάρχει μεγάλο hype στην ομάδα, εντάξει. Λοιπόν, αυτό που έχουμε να πούμε για την Brentford είναι. Εγώ θα σας πω ότι αν βρίσκεστε στο δυτικό Λονδίνο που βρίσκεται. Μην επιλέξετε μία από τις μεγάλες ομάδες τύπου Chelsea, τύπου Fulham, ας πούμε. Επιλέξτε την Brentford, επειδή μου έχει καινούριο στάδιο, το Brentford Community Stadium. Μετακόμισε εκεί από πέρυσι. Ήταν στο Griffin Park. Στο Griffin Park, που είχε στις τέσσερις γωνίες του γηπέδου, είχε και μία pub. Και ήταν ένα από τα πολύ χαρακτηριστικά του προηγούμενου γηπέδου. Έχει ένα στολίδι πλέον, το Brentford, στο οποίο, να ξέρετε, μπορείτε να δείτε και το Wembley. Δηλαδή, αν είστε μέσα στο γήπεδο, στο ένα stand
φαίνεται και το, η οροφή του Wembley. Το, η αψίδα. Η αψίδα ακριβώς. Αυτό δεν το ήξερα. Ναι, είχε ένα πολύ ωραίο όταν έδειχναν το τελικό της, το, τον ημιτελικό των playoff. Που έδειχνε από το γήπεδο μέσα. Ότι πάνε με εκεί. Ότι πάνε προς τα εκεί. Είχε ένα πολύ ωραίο πλάνο. Τέλος πάντων, γενικά η Bradford είναι μια. Μια ομάδα η οποία γίνεται πάρα πολύ καλά managed, διοικείται πάρα πολύ καλά από τον Matthew Benham. Έχει μια δυναμία στην Δανία. Γιατί ο είναι διοικητής της, είναι και διοικητής της Midland, οπότε θα είναι κάτι σε μοντέλο Ολυμπιακός Nottingham Forest, αν μπορούμε να το κάνουμε σε αυτή τη διαστολή. Μόνο που η Nottingham δεν ανέβηκε. Ναι, μόνο που είναι αρκετά πιο οργανωμένο σε σχέση με τον Ολυμπιακό Nottingham Forest. Και σύν' ότι η Bradford ήταν το κύριο κλαμπ που θέλει να ανεβάσει ο ιδιοκτήτης. Γενικά αυτά για την Bradford, μια ομάδα η οποία θεωρώ ότι αξίζει την προσοχή όλων μας και είναι αρκετά πάρα πολύ community based, έχει πάρα πολύ στενό δέσιμο με την κοινότητα. Και αυτό το έχετε δει και μέσα από τις ιστορίες που έχουμε ανεβάσει. Και θα σωστά, το δείτε σωστά. Και του χρόνου μέσα στην Premier League. Μπορείτε να δείτε στο site μας να φιλτράτε, να κάνετε στο site στην Bradford, να δείτε διάφορα πράγματα που έχουμε γράψει για αυτήν την ομάδα. Και κάτι τελευταίο να πούμε ότι η πιο μεγάλη της αντίπαλος είναι η QPR. Ενώ έχει αντιπαλότητα και με την Chelsea και με τη Fulham, γιατί είναι οι ομάδες του Δυτικού Λονδίνου οι μεγάλες, αλλά λίγο παραπάνω μπορούμε να πούμε ότι έχει με την QPR. Mm-hmm. Προχωράμε. Μένουμε στο Δυτικό Λονδίνο. Μένουμε στην πρωταθλήτρια Ευρώπης πλέον, Chelsea. Εγώ αν με ρώταγες ένα χρόνο πριν ότι η Chelsea θα πάρει το Champions League θα γέλαγα, ξεκάθαρα θα γέλαγα, όπως θα γέλαγα και το 12, πριν το πάρει πάλι θα γέλαγα. Θεωρώ ότι η Chelsea είναι μια ομάδα η οποία υπήρχαν χρονιές και χρονιές που όντως άξιζε να πάρει το Champions League και δεν το πήρε και το πήρε σε χρονιές που κατ' εμέ δεν το άξιζε και τόσο. Δεν θα πω ότι το άγγιζε πολύ περισσότερο η City, θα πω όμως ότι ίσως λίγο παραπάνω το άγγιζε για την μπάλα που έχει παίξει μέσα στη χρονιά. Βέβαια, στον τελικό, καλά να πάθουν έτσι όπως παίξανε, δεν παίξανε καλά, δεν το πίστεψαν, σαν να μην το ήθελα. Η ομάδα του Τούχελ μπήκε παθιασμένη και το πήρε. Ο Τούχελ είπε δεν χάνω δεύτερο σερί τελικό. Αυτή δεν είναι η μορφιά του ποδοσφαίρου. Αυτή είναι η μορφιά του ποδοσφαίρου. Ναι. Έτσι κέρδισε και η Ιταλία το Euro, δηλαδή δεν το πήρε η καλύτερη ομάδα. Τι λες, ρε. Άσε με να έλα τώρα την Ιταλία, δεν είναι δυνατόν. Χάσαμε τρία πέναλτι εκεί. Άλλο τι θέλαμε, άλλο τι ισχύει. Τέλος πάντων. Εγώ δεν μπορώ να είμαι αντικειμενικός όταν παίζει η Αγγλία. Δεκτό. Όταν παίζει η Ελλάδα και η Αγγλία δεν μπορεί να είμαι αντικειμενικός. Για την Τζέσι τώρα. Και η Μπέρτον. Και η Μπέρτον, άρα μην. Πάμε, Τσέλσι. Έδρα το Stamford Bridge, 40.000 θεατών, ομάδα του Δυτικού Λονδίνου όπως είπαμε. Όσοι ξέρετε λίγα πράγματα για το Λονδίνο, είναι σε μια πολύ πως περιοχή, σε μια πολύ κυριλαία περιοχή. Είναι, αν δεν κάνω λάθος, κοντά εκεί στο Mayfair, στο Kensington, σε αυτά εκεί που είναι πολύ... South Kensington είναι, που είναι το... καλά εντάξει. Το κορονάκι, ας μην είναι καλή. Ναι. Πιο πολύ. Ναι, είναι μια ομάδα η οποία η φίλαθλή της είναι όχι ψώνια. Να μην το πούμε έτσι, όχι. Λέω να μην το πούμε έτσι. Είναι λίγο πιο... Πώς. Για να είμαστε δίκαιοι, γενικά το fan base της Chelsea, ιστορικά πάντα, δεν ήταν ακριβώς το South Kensington και όλοι αυτοί οι post άνθρωποι. Ήταν οι εργάτες του Hammersmith και του Battersea, που, οι οποίες δεν είναι post περιοχές. Είναι πολύ κοντά, αλλά δεν είναι post. Ναι. Και το, γι' αυτό και η Chelsea ήθελε να κάνει το νέο της γήπεδο, στο γνωρίζοντα το Λονδίνο, σε μια περιοχή στο Battersea. Okay. Το οποίο όμως δεν έχει πάρει ακόμα την έγκριση. Και... αυτό δεν το ήξερα. Ναι. Είναι εκεί να φτιάξει το καινούργιο στάδιο, δεν έχει πάρει ακόμα την έγκριση. Μακάρι να την πάρει και να μπορέσει να χτίσει τον Battersea, γιατί θα είναι μια πάρα πολύ ωραία περιοχή. Θα είναι μια στροφή στην ποιότητα. Ναι. Να έρθει λίγο πιο κοντά με το πραγματικό της κοινό και το πώς κοινό. Το οποίο εντάξει είναι λογικό να υπάρχει, γιατί είναι και η περιοχή εκεί δίπλα από το γήπεδο. Ναι. Την έχω περπατήσει, είναι πολύ ωραία περιοχή. Δηλαδή και το γήπεδο το οποίο. Μπορεί να μην φαίνεται τόσο εντυπωσιακό, αλλά αν πας ειδικά απ' έξω που έχουν σαν μουσείο ελεύθερο ένα κομμάτι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Σας το προτείνω οπωσδήποτε να πάτε. Είτε υποστηρίζετε την Chelsea είτε όχι, αξίζει σίγουρα. Εμένα μου αρέσει και το Stamford Bridge για ένα λόγο. Σε σχέση με όλες τις μεγάλες ομάδες που έχουν φτιάξει καινούργια γήπεδα, είναι το πιο παραδοσιακό γήπεδο από τις μεγάλες ομάδες. Και είναι και πολύ ιδιαίτερο το γήπεδο. Δηλαδή, είναι και πολύ ιδιαίτερο γήπεδο. Δεν
βλέπει συχνά κάτι που έχει σαν σπίτια, σαν ξενοδοχεία που είναι όλα μαζί. Ναι, είναι ένα πολύ ιδιαίτερο συγκρότημα. Δεν ξέρω αν θα ήθελα να τον DJ σε άλλο γήπεδο. Μ' αρέσει αυτό. Έχει αυτό το παραδείγμα και τα μίλα, ρε παιδί μου. Ναι, δηλαδή η Arsenal έχει το Emirates, είναι καινούργιο γήπεδο. Τότε να εντάξει, έχει χτιστεί και αν έχει καινούργιο γήπεδο. Η City έχει το Etihad, π.χ. Ναι. Γενικά όλες οι μεγάλες ομάδες κάνουν μια στροφή προς τα νέα γήπεδα. Είναι φουτουριστικά γήπεδα. Οπότε η Chelsea στην ουσία, παρότι θα ήθελε να έχει ένα καινούργιο γήπεδο. Η Everton θα χτίσει καινούργιο γήπεδο. Ναι. Κρατάει λίγο το βρετανικό κομμάτι ζωντανό. Ναι, δεν το λες και τέρμα παραδοσιακό βρετανικό γήπεδο. Μιλάμε για τις μεγάλες. Ναι. Τα ξέρετε, εννοείται, είναι μια από τις πιο επιτυχημένες ομάδες. Είναι πρωταθλήτρια Αγγλίας, έχει πάρει κύπελα, έχει πάρει 2 φορές το Champions League. Έχει πάρει σίγουρα 2 φορές, αν θυμάμαι καλά, το Europa League. 13 και 19. Καλά τα λες. Ναι, νομίζω καλά τα λέω. Η μεγάλη της αντίπαλος είναι η Φούλα. Αν και σαν μεγάλη αντίπαλη μπορεί να θεωρηθεί και η Άσαν και η Τότεναμ και η Manchester United και η Liverpool κλπ. Γιατί είναι όλες οι μεγάλες ομάδες αντίπαλοι, αλλά η παραδοσιακή αντίπαλος Λονδρέζικη της Chelsea είναι η Φούλα. Τα γήπεδα είναι δίπλα. Δίπλα. Θες κανένα 20 άτομα περπάτημα, κανένα τέτοιο. Εντάξει, είναι κοντά. Βέβαια για το Λονδίνο που είναι μια τεράστια πόλη, είναι κοντά. Είναι. Εγώ φίλε είχα πάει και είχα πάρει το μετρό μια στάση. Εντάξει, κότα. Ψιλόβρεχε κιόλα και λέω. Έβρεχε, ρε φίλε. Λέω, χέστο τώρα. Άστο, α πάμε λίγο μία έτσι. Δούλευε κι εσύ και λέω, περπατάω μόνο στο Λονδίνο, τον τρελό. Πάρω το μετρό και πάω. Λοιπόν, αυτά για την Τζέλση. Αυτά για την Τζέλση. Τα ξέρει ο κόσμο γενικά για την Τζέλση. Πάμε λοιπόν. Σε μια ομάδα πολύ ιδιαίτερη, εμένα προσωπικά μου είναι αρκετά συμπαθή. Σε σένα, από ό,τι έχω καταλάβει, όχι και τόσο. Όχι, αλλά αναγνωρίζω ότι είναι η πιο καυτή έδρα του Λονδίνου. Πιο καυτή έδρα του Λονδίνου. Αυξάνει πάρα πολύ τον πύχη. Δεν ξέρω. Κρυσταλ Πάλας επίσης, γιατί μιλάμε. Δεν ξέρω αν το Σέλχαρτ Πάρκ είναι η πιο καυτή έδρα του Λονδίνου. Δεν με πείθει, αλλά μπορεί και να είναι. Έχει πάει. Έχω πάει. Έχω πάει σε αυτούς πάντα. Σε αρχές μου, όταν είχα πρώτο πάει Λονδίνο. Η αλήθεια είναι ότι δεν το θυμάμαι καθόλου αυτό και σου μιλάω από πολύ ειλικρινά. Είχα πάει. Οκ, για να το λες. Crystal Palace με Patrick Vieira φέτος θα ξεκινήσει τη σεζόν. Μια ομάδα η οποία ήταν ψηλό, ήταν και δεν ήταν ασανσέρ. Δηλαδή ανέβαινε μια-δυο χρονιές, έπεφτε μια-δυο χρονιές. Τρεις πάνω, μια. Ήταν κάπως έτσι, ενώ τα τελευταία 6-7 χρόνια έχει σταθεροποιηθεί. Έχει περάσει λίγο δύσκολα οικονομικά χρόνια. Είχε πάει σε administration και το 1999 και το 2010. Μάλιστα το 1999 την είχαν αγοράσει και φιλαθλή την ομάδα. Okay. Μετά την πουλήσαμε. Γενικά είναι μια πολύ συμπαθής ομάδα. Να πω, είναι στο Ανατολικό Λονδίνο. Νότιο. Είναι στο Νότιο Λονδίνο. Γενικά είναι μια ομάδα η οποία είναι πολύ ιστορική. Μιλάμε τώρα το 1905. Είναι το 1905. Δεν έχει πάρα πολλούς τίτλους. Δεν ξέρω αν έχει καν κάποιον μεγάλο τίτλο κερδίσει τύπου κύπελα κλπ. Αλλά είναι μια ομάδα ιστορική με πολλούς φιλάθλους. Είναι νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, η μεγαλύτερη ομάδα στο Νότιο Λονδίνο. Το Crystal Palace υπάρχει σαν περιοχή. Δεν είναι μόνο η ομάδα. Και εκεί υπήρχε και ένα μεγάλο γήπεδο παλιά, στο οποίο έχουν γίνει και κάποια τελική FA Cup. Απλά η Crystal Palace δεν ανήκει εκεί, ανήκει στο Selhurst Park, είναι λίγο πιο κάτω να το δείτε στο χάρτη. Το Selhurst Park είναι στο Surrey, σωστά, είναι στα σύνορα του Surrey. Δεν το ξέρω αυτό. Νομίζω πιάνει οριακά Croydon η περιοχή εκεί πέρα. Και δεν ήταν ομάδα του Λονδίνου μέχρι το 1963, όπου το Greater London που μεγάλωσε μια απόφαση, στο πούμε, η οποία συμπεριέλαβε και το Croydon στις περιοχές του Greater London. Σαν να λέμε, ρε παιδί μου, ότι στο λεκανοπέδιο μπήκε η Βάρκιζα. Ναι, κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Είναι, γενικά το Λονδίνο, είναι το κεντρικό Λονδίνο, και υπάρχει και το Greater London. Σωστά. Οπότε γενικά, επίσης ένα tip,
αν ψάχνετε ποτέ δουλειά στο Λονδίνο, να ξέρετε ότι όταν βάζετε στην επιλογή που έχει σε κάθε LinkedIn και σε κάθε site το Greater London, μπορεί να περιλάβει και περιοχές πολύ μακριά από το Λονδίνο. Ναι, 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 ναι. Οπότε να βρεθείτε σε. Οπότε μπορεί να βρεθείτε. Εξάπλη. Ναι, ναι. Ναι. Anyway, αυτά. Είμαι σαν ομάδα του Νότιου Λονδίνου. Έχει αντίπαλο μεγάλη. Έχει μεγάλη αντιπαλότητα με, με τις ομάδες του Νότιου Λονδίνου. Λίγο παραπάνω με την Τζάλτον. Αλλά η πιο μεγάλη της αντίπαλος γενικά είναι η Brighton. Την οποία έχουμε αναλύσει το τι και πώς, σε άλλο podcast και σε άρθρο μπορείτε να τα βρείτε, μην τα ξαναλέμε, πάμε στην επόμενη ομάδα. Λοιπόν, μεγάλη ομάδα η επόμενη. Ναι, είναι η Tottenham και αυτή πολύ είναι πολύ παλιά ομάδα από το 1882, ξεκίνησε σαν Hotspur FC και μετά είναι Tottenham Hotspur ή Tottenham, χωρίς έψιλον για κάποιους, λίγους, δεν μπορούσα να την πω ποτέ έτσι και μου φαίνονταν πάρα πολύ αστείο. Δεν ξέρω αν κάποιος από τη δουλειά σου τη λέει έτσι. Εντάξει, δεν όχι. Τη λένε έτσι. Ναι, όχι, όχι. Όχι, όχι, όχι. Απλά εμείς είμαστε Tottenham. Είναι πιο έτσι. Το τονίζουμε, δεν τρεπόμαστε. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχω πάει σε αυτό το γήπεδο. Νομίζω έχει πάει και εσύ. Παρέα είχαμε πάει. Παρέα, ναι. Δεν ξέρω αν υπάρχουν πολλά αντίστοιχα γήπεδα στον κόσμο τόσο εντυπωσιακά, τόσο ιδιαίτερα, τόσο φουτουριστικά, να το πούμε έτσι. Η Tottenham είναι μια ομάδα με αρκετά επιτυχημένη και με τίτλους και με την αντίστοιχη Premier League. Την Premier League δεν την έχει κατακτήσει, έχει κατακτήσει την πρώτη κατηγορία πιο παλιά και κύπελα έχει πάρει. Έχει πάρει δύο φορές το UEFA, αν δεν κάνω λάθος. Θα προσπαθήσω να πω σωστά τις ημερομηνίες okay. και με βλέπεις ότι αυτή τη στιγμή δεν κοιτάω κάποιο σκονάκι. Νομίζω ήτανε το 72 και το 84. Κράτα το να το δούμε μετά ή δες το τώρα. Το ένα το πέτυχα. Το ένα το πέτυχα. Όχι, κάτσε να το δούμε, περίμενε. Είσαι ο άνθρωπος που γράφει τα Retro Wednesdays, έτσι. Ναι, 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 ναι. Οπότε θα πρέπει να τα. Οπότε πρέπει να σε εξετάσει το. Για να δω, το πέτυχα και το 84. Τώρα. Ναι. Το 84. Μπράβο. Τώρα μην με ρωτήσετε παραπάνω, απλά θυμάμαι ότι τα έχει πάρει. Πέρασε στο τεστ που έχει βάλει ο ίδιος αυτό. Έβαλα ένα τεστ με εαυτό μου. Μπράβο μου. Δεν κέρδισα τίποτα. Θα πιω λίγο μπύρα. Η Tottenham επίσης, να πούμε ότι είναι η πρώτη ομάδα που κατάφερε να κατακτήσει και το League και το FA Cup Double. Okay. Σε μια χρονιά. Ενδιαφέρον. Την σεζόν 1960-61. Έτσι ένα fun fact. Πρόσφατα. Που, ναι. Γενικά, γενικά η Tottenham τα τελευταία χρόνια. Η Tottenham, ναι. Είχε νομίζω. Ότι κάθε δεκαετία. Κάθε δεκαετία παίρνει κάτι. Ναι. Κάθε αυτό, αυτό. Να πούμε ότι είναι και μια ομάδα που έχει ένα κοινό με εβραϊκή κοινότητα. Και κάποιοι, δηλαδή, πολλές φορές άλλες ομάδες ρατσιστικά αναφέρονται στους Εβραίους όταν παίζουν με την Tottenham, τους αναφέρουν με άσχημα λόγια κλπ. Το παρατσούκλι τους είναι οι Spurs, όπως ξέρετε, και η μεγάλη αντίπαλος είναι η Arsenal. Τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί. Με ένα μεγάλο ντεμαράζ, νομίζω την τελευταία 8 ετία, έχει καταφέρει και έχει μπει στο χάρτη με τις μεγάλες ομάδες, με σταθερή παρουσία στα ευρωπαϊκά κύπελα, με σταθερή παρουσία στις 4-5 πρώτες θέσεις. Το πιο σημαντικό για την ίδια την ομάδα είναι ότι έχει εκτοξεύσει το μέλλον της. Ναι, 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 ναι. Και είναι πλέον μια πολύ μεγάλη ομάδα. Πλέον αξίζει 2,3 εκατομμύρια δισεκατομμύρια λίρες. Δολάρια, συγγνώμη. Πάμε. Γεν. Ναι, και ενδεικτικό είναι ότι το 2020 πριν την πανδημία είχε κέρδος 390 εκατομμύρια λίρες. Είχε revenue. Εντυπωσιακά είναι όλα γενικά για μια ομάδα. Και για μια ομάδα η οποία μέχρι πριν 10-15 χρόνια ήταν μια. Πώς λέγαμε την Crystal Palace πριν, σε λίγο καλύτερη μοίρα. Σε λίγο καλύτερη. Εντάξει, ναι, σε λίγο καλύτερη μοίρα. Λοιπόν, ωραία, προχωράμε. West Ham. Και να πούμε ότι ανέλαβε ο Νούνο. Mm-hmm. Το είχε πει ο Μπάρμαν. Το είχε πει ο Μπάρμαν. Το είχε πει, το είχε γράψει. Προχωράμε, λοιπόν. West Ham. Εμένα η προσωπική μου αδυναμία των ομάδων της Premier League, γιατί έχω κι άλλη μια αδυναμία στις λονδρέζικες ομάδες, αλλά σίγουρα στην Premier League, αν μου πεις ποια ομάδα υποστηρίζεις, θα σου πω West Ham.
Δεν έχω κρύψει ποτέ την αγάπη μου στη metal μουσική και στους Iron Maiden, μου είναι το αγαπημένο συγκρότημα. Οπότε, I'm forever blind bubbles, όπως λέει και το σύνθημα της West Ham. Αν κάναμε αυτό το podcast πριν το 2016, όχι το, πότε μετακόμισαν στο London Stadium, όχι 16 έγιναν οι αγώνες. Οι Ολυμπιακοί. Το 12 ήταν οι Ολυμπιακοί. Α, έχεις δίκιο, ναι, ναι, καλά λέω. Το 16 μετακομίσανε, μπράβο, μπράβο, έχεις δίκιο. Το 16 ήταν στο Ρίο οι αγώνες. Αν το κάναμε μέχρι το 15, θα με βλέπεις πολύ πιο ενθουσιασμένο. Δεν είμαι γιατί. Δεν είμαι οπαδός της Τότενα, δεν είναι η ομάδα που υποστηρίζω. Αλλά είναι μια ομάδα που συμπάθω πάρα πολύ. Με ξενέρωσε πάρα πολύ και είμαι σίγουρος ότι ξενέρωσε και το σύνολο των οπαδών της ή τη μεγαλύτερη πλειοψηφία. Η μετακόμιση από τον Bowling Ground. Αντικειμενικά... Το οποίο ήταν ο ορισμός του αγγλικού παραδοσιακού γήπεδου ναού. Είναι πολύ κρίμα που. Πολύ κρίμα. Οκ, δεν είμαι εγώ ο κατάλληλος να κρίνω αυτή την απόφαση ή όχι, γιατί πήραν μια απόφαση να μεγαλώσουν το brand name τους, αλλάξαν το σήμα. Είναι πολύ ωραίο γήπεδο το London Stadium, αλλά δεν είναι γήπεδο για ποδόσφαιρο, δεν είναι αυτό που υπήρχε. Όχι, και γι' αυτό το λόγο έχει βγει και ένα στατιστικό που έλεγε ότι έχει χάσει πάρα πολλούς βαθμούς η West Ham. Ένας από τους λόγους που έχει πέσει η West Ham γενικά σαν ομάδα είναι το ότι έχασε τη δύναμη της έδρας της. Όχι και... φέτος. Φέτος δεν υπήρχε έδρα για καμία ομάδα. Οπότε είναι, ένα, ναι, είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση φέτος τη χρονιά. Γενικά έχει χάσει πολύ από την έδρα της, από τη δύναμη της έδρας της η West Ham. Γενικά είναι μια ομάδα που. Μια working class ομάδα. Ναι. Καθαρά, καθαρά έτσι ξεκίνησε. Και τα είχαμε πει και με την. Στην κόντρα που έχει με τη Millwall. Να αναφέρουμε κιόλας ότι. Μιλάμε για ανατολικό Λονδίνο πάντα. Η κόντρα με τη Μίλουγκολ ξεκίνησε επειδή ήταν δύο ναυτεργάτες, ήταν κάτι ναυτεργάτες στη μία και στην άλλη εταιρεία και έρχεσαι από εκεί. Δηλαδή τέρμα working class ομάδα. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω. Ήταν στο Isle of Dogs. Η Μίλουγκολ ήταν στο Isle of Dogs, ήταν λίγο πιο πάνω η West Ham. Και δεν είναι τυχαίο ότι μεταξύ τους υπάρχει τεράστια κόντρα. Είναι, το... είναι αν όχι μεγαλύτερη κόντρα στο νησί, πιο μισητή. Είναι σίγουρα κατ' εμέ η μεγαλύτερη στο Λονδίνο. Είναι από τις λίγες κόντρες οι οποίες πραγματικά έχουν ξύλο ακόμα και σήμερα. Είναι μεγαλύτερο από το Arsenal Tottenham. Mm. Αυτό. Είναι μεγαλύτερο. Το Arsenal Tottenham είναι πιο μπρανταρισμένες ομάδες. Πιο εμπορικό. Αλλά πιο true βρετανικό και χουλιγκανιστικό, ας το πούμε έτσι, είναι το West Ham Millwall. Αυτά, μην μπούμε παραπάνω. Και η West Ham είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα. Κάνει μια εκπληκτική σεζόν με τον Μόγιες. Ο Μόγιες ξανά έγινε ο Μόγιες της Everton, ο θαυματουργός. Θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στους ομίλους του Europa League φέτος. Και νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, είναι η πρώτη φορά που θα αγωνιστεί σε ομίλους ευρωπαϊκής οργάνωσης μεγάλης. Μπορεί να κάνω λάθος εδώ, νομίζω έτσι είναι. Λοιπόν, προχωράμε. Πάμε στην Τσάμπιονς. Όπως έπεσε και η Φούλαμ, για την οποία θα μιλήσουμε τώρα, δεν κατάφερε να σωθεί. Η Φούλαμ είναι και αυτή μια ομάδα του δυτικού Λονδίνου, στην οποία είναι μια πολύ ιστορική ομάδα του δυτικού Λονδίνου. Είναι, η οποία... είναι δίπλα από το γύρο της Έλση, που όπως είπαμε είναι. Όπως είπαμε, είναι πολύ κοντά σχετικά. Το Craven Cottage, το οποίο ανακατασκευάζεται αυτή τη στιγμή και θα φτάσει γύρω στα 25.000 κόσμο, νομίζω θα χωράει 23, κάτι τέτοιο. Είναι και πολύ... το βλέπατε, όσοι βλέπατε Premier League, δηλαδή φαινόταν ότι γίνονται εργασίες μες στο γήπεδο. Της έκατσε καλά δηλαδή η πανδημία της Fulham. Βεβαίως. Να πούμε επίσης για τη Fulham ότι έχει έναν από τους πιο πλούσιους ιδιοκτήτες του νησιού. Μιλάμε για τον Sadiq Khan, ο οποίος είχε ακουστεί ότι θέλει να αγοράσει και το Wembley για να καταλάβετε εκλογικός. Γιατί μιλάμε. Ο τύπος έχει δικό του promotion με wrestling στην Αμερική, αν ασχολείστε με κάτι. Το AEW. Έχει χαλαρά έτσι πήγε και έφτιαξε ένα promotion. Και την βοήθησε να φύγει από τα οικονομικά προβλήματα. Ο συγκεκριμένος διευθυντής και το 2013. Για να καταλάβετε, για την ακρίβεια, το 2013 είναι που πήρε την ομάδα και την αγόρασε 150 έως 200 εκατομμύρια, κάπου εκεί λένε, μεταξύ 150 και 200 εκατομμυρίων λιρών. Δεν είναι πολύ ακριβό, που σημαίνει ότι είχε αρκετά χρέη για να, ναι. το, για να αγοράσει τόσο φθηνά στην ουσία. Με Μάρκο Σίλβα φέτος, στην Championship για να ξανανεύει. Και να πεις, για να ολοκληρώσω το προηγούμενο, ο προηγούμενος ιδιοκτήτης είχε αφήσει 187 εκατομμύρια σε χρέη.
Και τα καθάρισε τουλάχιστον την έγινε παιδί μου σε μια καλύτερη μοίρα τη Φούλα. Mm-hmm. Να πούμε ότι βλέπω ότι ιδρύθηκε το 1879 σαν St. Andrews Cricket and Football Club. Mm-hmm. Εσύ που είσαι Λονδίνο, το cricket ρε παιδί μου παίζει. Παίζει πάρα πολύ το cricket. Και... εγώ δεν έχω ιδέα πώς παίζεται. Και νομίζω, δεν βλέπω να το δηλώσω. Αν δεν κάνω λάθος, στο Oval παίζεται το cricket. Στο Oval, ναι, ναι. Που ναι, είναι το Oval. Πολύ γνωστό, ήταν παλιά ποδοσφαιρικό γήπεδο το Oval. Τύπου ναι, 130 ναι, ναι. χρόνια παίζω ένα ποδοσφαιρικό και πλέον παίζεται cricket στο Oval. Η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή στιγμή της Fulham ήταν ο χαμένος τελικός του 2010 με την Ατλέτικο Μαδρίτης. Τον οποίο ειλικρινά. Εγώ θα σας πω, δείτε την εντεκάδα της Φούλα. Δηλαδή, πόσους παίχτες ξέρετε και πόσο ωραίες αναμνήσεις θα σας φέρουν αυτοί οι παίχτες. Δηλαδή, σας το προτείνω, δείτε την. Δεν θα κάτσουμε να το αναλύσουμε τώρα. Δεν θέλουμε να φάμε περισσότερο το χρόνο σας. Και για να κλείσουμε ένα πράγμα με τη Φούλα, έχει πολύ μεγάλο fan base. Έχει πολύ μεγάλο κοινό και έχει, νομίζω, μέσα στους όρους εισιτηρίων που κόβει, προ-COVID πάντα, ήταν στις top 20 ομάδες όλης Αγγλίας. Και όπως είπαμε και πριν, είναι η μεγάλη αντίπαλος της Chelsea στο Λονδίνο. Αν και έχουν κόντρα και με τις άλλες ομάδες του δυτικού Λονδίνου, βλέπε QPR, βλέπε Brentford, αλλά η μεγάλη αντίπαλος είναι η Chelsea. Mm-hmm. Προχωράμε. Μίλησαμε για τη West Ham πριν λίγο, πάμε στην αιώνια αντίπαλό της, τη Millwall. Από τα δυτικά πάμε στα ανατολικά τώρα. Πάμε ανατολικό Λονδίνο mm-hmm. ξανά. The Den, mm-hmm. η έδρα, έχει πάει, mm-hmm. αν δεν κάνω λάθος. Δύο φορές κιόλας. Mm-hmm. Ιδρύθηκε το 1885. Είχα πάει με την Μπέρτον, να ξέρεις. Με την ομάδα μας. Ήσουν ως φανς της Μπέρτον. Δεν μπορούσα να είμαι ως φανς της Μπέρτον λόγω της Millwall. Λογικά σε σκοτώνανε. Κάποιος κακοπροαίρετος θα πει ότι λογικά μπορεί και σε σκοτώνανε. Αλλά είχαμε χάσει τότε δύο. Ναι. Millwall Rovers το πρώτο όνομα της ομάδας. Millwall Football Club το όνομα τώρα. Isle of Dogs, όπως είπε σωστά, από εκεί ξεκίνησε. Ναυτεργάτες. Και αυτή η ομάδα Working Class. Πιο working class. Πιο working class. Πες το σύνθημα, πες το. No one likes us, we don't care. Ακριβώς. Κανείς δεν μας γουστάρει και δεν μας νοιάζει. Αυτή την ομάδα ή την αγαπάς την εσείς. Δεν υπάρχει κάτι ενδιάμεσο. Δεν μπορώ να πω τη μισό. Γιατί εγώ όπως έχω ξαναπεί. Άρα την αγαπάς άμα δεν υπάρχει κάτι ενδιάμεσο. Εντάξει. Με δίκαση και έχεις δίκιο. Αλλά δεν μου αρέσει να πω. Δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει ομάδα που μισώ. Υπάρχουν ομάδες που μισώ, αλλά δεν είναι τις παρούσες. Και το ξέρεις πολύ καλά ότι υπάρχουν ομάδες που μισώ και συγχαίνομαι. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι ή την αγαπάς την εσύ. Ρεάλ, συγγνώμη. Ονόματα δεν λέμε. Φλωρεντίνο. Κοίταξε, αυτό που έχω να πω για τη Millwall είναι ότι δεν μπορώ το. Τις ιδέες που υπάρχουν στα κλουπ. Ναι, είναι ένας λόγος για να μισήσεις αυτήν την ομάδα ή ρε παιδί μου, εντάξει, αν έχεις ακραίες ιδέες. Είναι full ρατσιστές, είναι πάρα πολλά τα περιστατικά χουλιγανισμού πολύ βαριών περιπτώσεων ρατσισμού. Τύπου σε τελικό με την Derby County, σε τελικό με την Derby County για πλέον Θανόντου το 1997, δεν θυμάμαι ακριβώς, ημερομηνία, είχαν μπει μέσα και γενικά κάνουν τους μαύρους παίκτες στην Derby County. Μιλάμε για τέτοια σκηνικά. Οπότε προσπαθεί πάρα πολύ η ομάδα να πείσει τον κόσμο, γενικά όλο τον κόσμο, ότι πλέον δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα. Αλλά όταν έχεις πάει στο γήπεδο και έχεις δει ότι υπάρχει γραμμή που. Δηλαδή, άμα σου λένε ότι άμα ακούσει ρατσιστικό σχόλιο, στείλε μήνυμα εδώ και πες θέση του άλλου. Εδώ όσο να είναι, δεν μπορείς να πεις ότι έχουν. Τουλάχιστον προσπαθούν. Έχουν κλείψει, βέβαια. Συγγνώμη που το έχω πάρει. Η Millwall όταν είχε μαζευτεί, όταν είχε, ήταν η πρώτη φορά που επέστρεψε ο κόσμος στα γήπεδα, στο Black Lives Matter εκεί πέρα που γονατίσανε οι παίχτες, υπήρξε ένα καθολικό γιουχάρισμα. Ναι, το θυμάμαι. Και αυτό είναι ενδεικτικό ότι ακόμα υπάρχουν αυτά τα πράγματα και θα συνεχίσουν να υπάρχουν και γι' αυτό λόγω εγώ προσωπικά δεν δηλώνω και φαν της Millwall. Ναι, ούτε εγώ δηλώνω φαν της Millwall. Λόγω του συγκεκριμένου κομματιού, έτσι, όχι σαν. Το ομάδα ιστορική είναι λονδρέζικη, έχει γήπεδο αγγλικό. Και έχει παίξει κουβέφα κάποια όσοι το γνωρίζουν. Ναι, που είχε πάει στον τελικό του κυπέλου και. Είχε αποκλειστεί από τη Φερεντσβάρος. Και έχει αποκλειστεί στο πρώτο γύρο. Στο play-off, ας πούμε, γύρω, ναι, κάπως έτσι. Πριν μπει στο λίγο διαφορετικά. Τα λιοντάρια του Λονδίνου.
Οκ, okay, προχωράμε. Αν είστε Ανατολικό Λονδίνο. Είναι, είναι μια επιλογή. Είναι μια επιλογή. Εκεί για το Ανατολικό Λονδίνο. Στον Πέρμοντζι. Προχωράμε. Ξαναπάμε Δυτικό Λονδίνο. Ναι. Queen's Park Rangers είναι η επόμενη ομάδα. Θυμάμαι από μικρός να διαβάζω εφημερίδες και να βλέπω Κάπα Πυρό. Queen's Park Rangers, Κάπα Πυρό. Και θυμάμαι την. Τη χαρά που πήρε όταν είχε πρωτανέβει αυτή η ομάδα. Όταν έβλεπα εγώ ότι αυτή η ομάδα ανέβηκε στην Πρέμιερ και έλεγα: Wow, αυτή η ομάδα με που έχει το όνομά της είναι τρία γράμματα, ξέρω εγώ, ανέβηκε. Δεν ξέρω, κάπως έτσι την έχω συνδυάσει. Σαν, κάτι, σαν μια συμπαθητική φυσιογνωμία των παιδικών μου ετών, το οποίο δεν σας ενδιαφέρει και πολύ, αλλά δεν πειράζει. Όπως είπαμε, είναι και αυτή η ομάδα του Δυτικού Λονδίνου, είναι και αυτή η ιστορική ομάδα. Θα μου πεις ποια ομάδα στην Αγγλία δεν είναι ιστορική. Okay. 1882 δεν, τη λες και, δεν τα λες και λίγα τα χρόνια, τα 140 χρόνια ύπαρξης. Η έδρα της είναι το Loftus Road, αλλά πλέον ονομάζεται Killian Prince Community Stadium, αν το λέω σωστά. Για τον Killian Prince, ένα, θυμάσαι την ιστορία? Ναι, είναι ένα από τα πιο ταλαντούχα. Κάποιοι λέγανε στην ομάδα που είναι ίσως και ο πιο ταλαντούχος, θα ήταν ο πιο ταλαντούχος παίχτης που είχε βγάλει η ομάδα ποτέ. Δηλαδή, είναι ένα τρελό ταλέντο. Ο οποίος σε μια συμπλοκή με συμμαθητές του λένε ότι πήγε να βοηθήσει μια κατάσταση και τον μαχαιρώσανε. Και νομίζω και το FIFA είχε κάνει μια. Δεν το θυμάμαι. Νομίζω κάτι το FIFA είχε βγάλει τον παίχτη. Τον είχε βγάλει το σαν. Edition. Όχι, όχι, τον είχε βγάλει σαν παίχτη μέσα. Okay. Στην επέτειο του θανάτου του τον έβγαλε σαν παίχτη μέσα στο. Δεν μου φαίνεται καθόλου απίθανο, δεν το θυμάμαι. Φέτος έγινε αυτό. Α, οκ, οκ. Εγώ επειδή θέλω να πω κάτι για την QPR, θυμάμαι χαρακτηριστικά. Εγώ είμαι πολύ φαν τη Formula 1 με την περίοδο ζωή μου. Αλλά φανατικό. Καλά, και τώρα βλέπει, εντάξει. Ναι, αλλά φανατικό. Τώρα δεν βλέπω. Δεν πρέπει να πω και πώ να ξεκινήσει να έχει να την Grand Prix, α πούμε. Πρέπει να πάω για μπάνιο, α πούμε. Καλά, εντάξει. Εγώ είμαι κάπου ενδιάμεσα. Ναι. Και τότε θυμάμαι χαρακτηριστικά. Εγώ έτσι την είχα μάθει την ομάδα πολύ έντονα. Πέρα από το Κάπα Πυρό που όλοι το συζητήσατε και εγώ θυμόμουν. Την είχε αγοράσει, αν θυμάσαι, ο Μπέρνι Εκκλειστόν και ο Φλάβιο Μπριατόρε. Ναι. Ήταν αυτό ο Μπριατόρε ο Πολοβαράκο. Που δεν θέλα με καθόλου να κάνω τη ζωή. Δεν θα ήθελα καθόλου. Δεν θα ήθελα καθόλου να κάνω τη ζωή αυτού του ανθρώπου. Ναι. Είχα αγοράσει την ομάδα. Χάλια ζωή. Εγώ έτσι την είχα μάθει την ομάδα και την ξέχασα να τη βλέπω. Ναι, αυτό με Δυτικό Λονδίνο, Μπρέντφορντ μεγαλύτερος εχθρός. Ναι, και Τσέλσι και Φούλαμ είναι μεγάλοι αντίπαλοι, ναι. Αλλά ίσως ο μεγαλύτερος είναι η Μπρέντφορντ. Οπότε ίσως είναι λίγο πικραμένη που ανέβηκε η μεγάλη τους αντίπαλος στην Premier League. Τελευταία φορά πότε είχαν παίξει, ήταν 5-6 χρόνια, 7. Είχανε, σίγουρα οι fans της Manchester United θα τη θυμούνται με άσχημο τρόπο γιατί είναι η ομάδα. Ναι, ναι, ναι. Ήταν το Αγουέρο, ήταν σε μάτς με την QPR, τελευταία αγωνιστική. Τώρα κάποιοι κακοπρέπει θα πούνε ότι κάτσαν και το φάγανε επίτηδες, εντάξει, και υπάρχουν αυτά τα γραφικά παντού. Εμείς θα πούμε Αγουέρο, δεν μπορώ να το πω. Ευχαριστούμε την QPR για την πιο ωραία, τις πιο όμορφες στιγμές που έχει προσφέρει το. Ναι. Στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Τις πιο ωραίες στιγμές που προσφέρει το ποδόσφαιρο στον κόσμο. Ναι. Δηλαδή, αν είσαι United, δεν συμφωνείς. Αν είσαι City, είναι. Είναι η καλύτερη. Αν είσαι αντικειμενικός, είσαι καλύτερη. Θα κάτσω το στόμα μου και δεν από αυτό που σκέφτηκα. Ναι. Αν είσαι City. Και αν είσαι οποιαδήποτε άλλη ομάδα, είναι κάτι πολύ όμορφο σίγουρα. Ναι. Εκτός αν συγχαίνεσαι τη City. Οκ. Okay. Προχωράμε. Λοιπόν, έτσι κλείσαμε και την Championship. Πάμε πιο χαμηλά, League One. Και πάμε σε μια. Αν δεν είναι η West Ham, η αγαπημένη μου λατρεύτηκε ομάδα, είναι σίγουρα η Wimbledon. Είμαι. Δεν ξέρω, αυτή την ομάδα την έχω καταλατρέψει μόνο από την ιστορία της. Μιλάμε για την AFC Wimbledon. Και γιατί το τονίζουμε το AFC, είναι η ομάδα που ιδρύθηκε από τις τάχτες της παλιάς Wimbledon. Η παλιά Wimbledon ήταν μια πολύ ιστορική ομάδα που είχε ταλαιπωρήσει αρκετά τα καλάμια και, και όλα τα σωματικά μέρη των παιχτών της στα τέλη της δεκαετίας του 80 και στις αρχές της δεκαετίας του 90 με τα Bad Boys και μπροστά το Vinny Jones. Αντιμετώπισε οικονομικά προβλήματα, έπεσε κατηγορία νομίζω κιόλας. Και αποφάσισαν οι ιδιοκτήτες να την πάρουν όπως είναι με την ιστορία της, να την πάρουν από το κομμάτι. Είναι νότιο Λονδίνο το Wimbledon.
είναι στην περιοχή που γίνεται το Wimbledon, το τουρνουά, το τέννις, το γνωστό. Ακριβώς, ναι, είναι από την ίδια περιοχή, γι' αυτό ονομάζεται και έτσι. Πήραν την ομάδα αυτή οι τύποι και την πήγαν στο Milton Keynes, ιδρύοντας την Milton Keynes Dons. Και Dons, το Dons, ήταν το παρατσούκλι της παλιάς Wimbledon και της καινούργιας Wimbledon, είναι το ίδιο. Και οι τύποι πήραν και την ομάδα και το παρατσούκλι. Και με την ευκαιρία άσχημα να ευχηθούμε τα χειρότερα στη συγκεκριμένη ομάδα. Εγώ θα τα ευχηθώ. Δεν είμαι τύπος που θα ευχηθώ τα χειρότερα στη συγκεκριμένη ομάδα, αλλά θα το κάνω. Δηλαδή, ναι. MK Dons, μακριά από μας, όχι. Δεν έχω κάτι. Δεν είναι πολύ προσωπικό το θέμα, αλλά. Πες σε κατηγορία. Γιατί η ιστορία της. Σου αξίζει λιγτού. Σου αξίζει λιγτού. Η ιστορία της δεν είναι δική της. Δεν είσαι μια ομάδα που δεν σου αξίζει να είσαι το κάνει League One. Αλλά ο λόγος που την αγαπάμε αυτήν την ομάδα είναι στην ουσία ότι όταν έγινε όλο αυτό, οι φίλαθλοι αποφάσισαν να τη φτιάξουν από την αρχή. Και την πήγαινε από τελευταία κατηγορία, ξέρω εγώ, ανέβαινε σιγά σιγά με τη βοήθεια του κόσμου. Η ομάδα ανήκει στον κόσμο. Και πρόσφατα, νομίζω, στα τέλη του 20 Νοέμβριο-Δεκέμβριο, μπήκανε στο νέο τους γήπεδο, το οποίο είναι το γήπεδο που θέλω να επισκεφτώ περισσότερο μετά το γήπεδο, μετά το Pirelli Stadium. Μετά το γήπεδο της Μπέρτον, είναι αυτό που θέλω να πάω περισσότερο, το γήπεδο της Wimbledon. Και αν μένετε στο νότιο Λονδίνο και μένετε κοντά στην περιοχή, γιατί ξέρουμε ότι έχει αρκετούς Έλληνες στο Wimbledon, παιδιά, στηρίχτε την ομάδα. Είναι μια ομάδα η οποία αξίζει τη στήριξη. Είναι μια ομάδα που αξίζει και αυτό που, που δίνει θα το πάρει σίγουρα πίσω από αυτή την ομάδα. Δεν έχει πίσω τις μεγάλες εταιρείες, δεν έχει πίσω τις κάποιον εκατομμυριούχο ή οτιδήποτε. Είναι ομάδα την οποία τη φτιάξαν οι φίλαθλοι. Είναι ό,τι είμαστε εμείς είναι και αυτοί. Και καταφέραν να πάρουν μια ομάδα από την τελευταία κατηγορία και να έχουν φτάσει αυτή τη στιγμή στη League One. Και ευχόμαστε πραγματικά κάθε χρόνο, λέμε μακάρι να ανέβει. Είναι στη League One, είναι αντίπαλος της Μπέρτον. Μακάρι να ανέβουν αυτές οι δύο χρόνια. Τρεις ομάδες ανεβαίνουν στην Championship. Μακάρι να τις δύο αυτές και μία ή άλλη να είναι. Ποια να είναι. Εντάξει. Εγώ θα πω την Portsmouth επειδή είναι μια ιστορική ομάδα και μου είναι και ψηλοσυμπαθής. Η Σάντερλαντ. Ναι. Προχωράμε λοιπόν. Επόμενη. Υπάρχει άλλη μια ομάδα στη League One από το Λονδίνο, είναι η Charlton. Mm-hmm. Και χαιρετίσματα στον Νίκο, το φίλο μου έτσι, από το Λονδίνο που μας είναι κάτοχος διαρκείας του στη συγκεκριμένη ομάδα. Και έχουμε πάει και πάλι στο Βάλι. Στο Βάλι, μπράβο. Μου είχε στείλει και είχαμε κάνει βίντεο κλήση με την ομάδα μου στο Κασκόλα. Είχαμε κάνει και κλήρωση εμφάνιση τη ομάδα που θα αγοράσει από εκεί πέρα. Σωστά. Ξαναπάμε στο Ανατολικό Λονδίνο, δηλαδή από το Νότο ανεβαίνουμε, πάμε στο Ανατολικό Λονδίνο. Είναι και αυτή μια αρκετά παλιά ομάδα από το 1905. Είχε παίξει και στην Premier League πριν καμιά κοσαριά χρόνια. Παραπάνω. Ήταν τέλη της δεκαετίας του 90, αν θυμάμαι καλά, η τελευταία φορά που είχε ανέβει. Να πούμε ότι δεν είναι από τις ομάδες που έχει κάποιον πολύ παραδοσιακό αντίπαλο έτσι μισητό. Crystal Palace είναι ίσως λίγο η μεγαλύτερη αντίπαλος και λίγο η Millwall. Χωρίς πολλά. Θεωρώ ότι είναι μια ομάδα με αρκετά συμπαθή στο κοινό. Εμένα αυτό μου βγάζει. Δηλαδή ακούς Charlton, λες «Α, η Charlton». Ναι, είναι μια συμπαθητική ομάδα. Δεν θα είναι τύπου, ξέρω εγώ, QPR, ψηλό αδιάφορη, Millwall, ψηλό κακά σχόλια. Είναι μια ομάδα συμπαθής, δεν ξέρω, εμένα αυτό μου βγάζει. Πολύ συμπαθείς ομάδες του Λονδίνου για μένα. Γενικά συμπαθείς ομάδες, πόσο μάλλον του Λονδίνου για μένα. Γενικά τα τελευταία χρόνια έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ από ιδιοκτήτες. Είχε ένα Βέλγο ιδιοκτήτη των, δεν ξέρω να το λέω σωστά, Ντουσατλέτ, κάπως έτσι λέγεται, ο οποίος γενικά, ένα θα σας πω, ότι πούλησε την ομάδα για μία λίρα. Ναι, το θυμάμαι αυτό. Ήταν πολύ κακή η διαχείρισή του. Μετά πήγαμε σε ακόμα χειρότερα κομμάτια όταν πήγε η ESI, η λεγόμενη East Street Investment, η οποία... Αμπουντάμπεν είναι αυτό. Ή κάτι τέτοιο. Ναι, ήταν από το Abu Dhabi. Τα έκανε
αχταρμά ξεκινήσαν να κυριολεκτικά ξεχαρβαλώσαν το κλαμπ. Ένα από τα χαρακτηριστικά που έγινε είναι ότι όλο το διοικητικό προσωπικό κυκλοφορούσε με Range Rover τη στιγμή που η ομάδα είχε οικονομικά προβλήματα. Κάποιοι θα πούνε Καγιέν στη Λάρισα. Είχε οικονομικά προβλήματα η Charlton και έβλεπε τη διοίκησή σου να δουν όλοι από Range Rover τα οποία τα έχει αγοράσει με λεφτά της ομάδας. Και μετά, πλέον από το 2020 και μετά, έχουμε ένα πολύ καλό καθεστώς στην ομάδα. Έχουμε τον Thomas Angard, ο οποίος αγόρασε την ομάδα και από τα πρώτα πράγματα που έκανε είναι να πουλήσει όλες τις Range Rover για να φέρει λεφτά στην ομάδα, εκτός από ένα το οποίο πέρυσι το κλήρωσε στους φιλάθλους. Τρομερός. Ναι. Ήταν γενικά μια πάρα πολύ σημαντική ομάδα, θεωρώ ότι πάει προς την σωστή κατεύθυνση. Κρατήστε το. Αν είστε με Ανατολικό Λονδίνο, είναι μια καλή. Σίγουρα και αξίζει να πάτε στο γήπεδο. Το Βαλέ είναι πάρα πολύ ωραίο γήπεδο για να πας και είναι πολύ βρετανικό και. Είναι όμορφο ότι βλέπεις γύρω-γύρω σπίτια, είναι πολύ community. Α, οκ, κατάλαβα. Είναι από τις ωραίες. Άμα είστε Ανατολικό Λονδίνο, σίγουρα θα πάτε. Ωραία. Πέφτουμε στη League 2, είναι η τελευταία κατηγορία την οποία θα αναλύσουμε. Υπάρχουν δύο ομάδες στη League 2 από το Λονδίνο. Με πρώτη ομάδα. Μένουμε ανατολικά, σωστά. Νιώθω πολύ περήφανος που έχω πάει στο γήπεδο αυτό, έστω και απ' έξω, δεν ήταν αγώνα. Είχα πάει εκεί. Η ομάδα είναι η Leyton Orient, The Mighty O's. Η οποία είναι η δεύτερη πιο παλιά ομάδα του Λονδίνου. 1881. Mm-hmm. Η πρώτη Fulham είναι, η Fulham είναι η πρώτη. Νομίζω η Fulham είναι. Brisbane Roar λέγεται το γήπεδο της, είναι στο Ανατολικό Λονδίνο. Είναι ομάδα από την οποία ξεκίνησε ο Harry O'Kane, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, και ο Kane πέρυσι ήταν χορηγός της φάνελας. Εκπληκτικό ήταν αυτό. Για κάποιο λόγο, χωρίς να ξέρω πολλά πράγματα για την ιστορία αυτής της ομάδας και για το ποιόν της, εμένα μου φαίνεται πάρα πολύ συμπαθής, από το σήμα της μου φαίνεται συμπαθής. Ναι. Είναι δύο δράκοι που κρατάνε μια μπάλα. Okay, συμπαθητικό. Αν δεν κάνω λάθος, είναι η ομάδα η οποία είχε τον πρώτο επαγγελματία μαύρο ποδοσφαιριστή. Ναι. Στην Αγγλία. Είμαι σχεδόν σίγουρος γι' αυτό που σου λέω. Wow. Ναι. Να κάτι πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Όπως είπαμε, είναι και πάλι μια ομάδα του Ανατολικού Λονδίνου. Ανέβηκε νομίζω πρόπερση σαν πρώτη από την National League στη League 2. Νομίζω σαν πρώτη είχε ανέβει. Ναι. Είναι μια αρκετά συμπαθής ομάδα με αρκετό community based κόσμο και θεωρώ ότι αν είστε Ανατολικό Λονδίνο και όχι όλα τα άλλα σας φαίνεται πολύ mainstream, είναι μια πολύ καλή επιλογή. Και μέσα στην πανδημία αυτό που κάνανε κάποιοι φιλάθλοι που ήταν κυκλισμένο των θηρών τα γήπεδα, έχει στη γωνία του ενός γηπέδου της Leyton Orient στο Brisbane Road είναι ένα συγκρότημα με σπίτια. Αυτό που είναι νομίζω στον πρώτο ή στο δεύτερο όροφο είναι Airbnb. Και νοικιάζανε οι φίλοι της Leyton Orient το συγκεκριμένο Airbnb. Για να πάμε το μάτς. Και βγαίνει και βλέπαμε το μάτς. Θεούλιδες. Τι να πει κανείς. Okay. Είναι τα ωραία πράγματα, παιδί μου, του Λονδίνου. Της επόμενης του Λονδίνου. Της Αγγλίας, γενικά της Αγγλίας. Που είναι τα γήπεδα μέσα στο. Μέσα στις κοινότητες. Κοίτα, και εμείς το έχουμε ζήσει αυτό, ρε παιδί μου. Αν ανέβεις στην Χρυσοστόμου, μένεις πάνω, βλέπεις την προοδευτική πιάτο. Αν ανέβεις τον Άγιο Φίλιππα, βλέπεις τον Ιωνικό πιάτο. Ξεκάθαρα. Σωστό. Δηλαδή, το έχουμε κι εμείς, αλλά. Άλλο. Μιλάμε τώρα δίπλα, το σπίτι είναι δίπλα. Ναι, είναι γωνία. Σκέψτε το γήπεδο της προοδευτικής. Εντάξει, ναι. Όχι, το λέω γενικά, δεν πρέπει να ανοίξει το Άγιο Φίλιππα. Και στον Ιωνικό δίπλα είναι. Τα σπίτια δίπλα είναι. Από πίσω από το γήπεδο έχει σπίτια. Πίσω το γήπεδο έχει σπίτια. Γεμάτο σπίτια είναι. Αν ανέβεις πάνω στα μπαλκόνια και βλέπεις. Και στον Ατρόμητο νομίζω το ίδιο. Ναι, έχεις δίκιο. Νομίζω και στον Ατρόμητο. Λοιπόν, okay, μετά τον Ατρόμητο πάμε σε μια ομάδα η οποία ανέβηκε. Νομίζω φέτος. Πρώτη φορά. Πρώτη φορά και νομίζω σαν πρωταθλήτρια. Ναι, είναι πρώτη φορά σαν πρωταθλήτρια. Είναι η Sutton United. Είναι η πρώτη της χρονιά σε επαγγελματική κατηγορία. Mm-hmm. Ομάδα νομίζω του Νοτίου Λονδίνου η συγκεκριμένη. Έχει ένα μικρό γηπεδάκι το οποίο λέγεται Gander Green Lane. Δεν το ήξερα, τώρα το μαθαίνουμε και εδώ. Το οποίο είναι όμως όρθιοι φιλαθλοί. Έχει μόνο 700 κάτι που κάθονται. Α, είναι, δεν έχει. Και τα λένε όρθιοι. Full Αγγλία. Full Αγγλία αυτό. Δεν θυμάμαι αν το είπαμε, είναι στο νότιο Λονδίνο και αυτή η ομάδα. Είναι αρκετά νότια, δηλαδή. Τύπου είναι, πρέπει να είναι και αυτή η ομάδα η οποία μπήκε επειδή μεγάλο στο Λονδίνο. Ναι, είναι μακριά.
Δεν ξέρουμε πάρα πολλά πράγματα για τη συγκεκριμένη ομάδα, καθώς όπως σας είπα είναι μια ομάδα που τώρα ανέβηκε, οπότε τώρα σιγά σιγά θα αρχίσουν να βγαίνουν και οι ιστορίες της στη φόρα και θα μπορούμε να γράψουμε κι εμείς κάποια πράγματα για τη συγκεκριμένη ομάδα, ελπίζω. Επίσης καταλαβαίνετε ότι μιλάμε 123 χρόνια ιστορίας για μια ομάδα η οποία... 1898. Ναι, ναι. 123 χρόνια ιστορίας, όπου ούτε μία χρονιά σε επαγγελματικό επίπεδο. Και παρόλα αυτά, διατηρήθηκε. Διατηρήθηκε, έμεινε. Αυτό είναι το εντυπωσιακό της υπόθεσης. Έχει τον κόσμο της, σίγουρα. Και είναι μία από τις ομάδες οι οποίες σίγουρα θα θέλω να δω λίγο, να δω τι παίζει. Θα την παρακολουθώ, θα δω. Α, για να δούμε τι κάνει η Σάτον. Θα μείνει, πάει να πέσει πάλι. Είναι ένα ερωτηματικό. Και οι επόμενες τέσσερις που θα πούμε, επειδή είναι National League, απλά θα είναι στην ουσία, θα τις αναφέρουμε και ναι, θα το κλείσουμε στο οπότε, podcast. Γιατί μας πήρε η ώρα. Συγγνώμη, Σάτον United, δεν έχουμε ακόμα περισσότερα πάντα για σένα. Μακάρι να μας κάνεις στους άλλους τύπους σε 10 χρόνια που θα κάνουν το podcast να πούμε παραπάνω πράγματα. Λοιπόν, υπάρχουν και τέσσερις ομάδες στην National League. Δεν έχουμε να πούμε πολλά πράγματα για να μην το κουράσουμε. Είναι στο βόρειο Λονδίνο, είναι η Barnet. Είναι στο νότιο Λονδίνο η Bromley. Είναι στο ανατολικό Λονδίνο η Dagenham and Redbridge. Και στο δυτικό Λονδίνο η Wellstone. Για κάθε σημείο του ορίζοντα υπάρχει μια ομάδα στην National League να επιλέξετε. Αν θέλετε να είστε τόσο hipsters που δεν σας κάνει καμία από τις άλλες ομάδες, σας έχουμε επιλογή και για National League, δηλαδή πέμπτη κατηγορία. Έχει νόημα να πούμε ποιες είναι οι πιο επιτυχημένες ομάδες βάσει τίτλων? Δεν ξέρω. Το ξέρει ο κόσμος, δηλαδή, okay, τώρα ότι η Arsenal έχει πάρει πολλά πρωταθλήματα και λοιπά και τέτοια, δεν έχει νόημα. Ας το κρατήσουμε εδώ, ας μην κουράσουμε άλλο. Ας πούμε ότι αυτές είναι μας του Λονδίνου, αν θα επέλεγες μία, ποια θα ήτανε. Μία, Brentford. Εγώ θα πω West Ham. Εντάξει, okay. Στα σχόλια στο YouTube που είναι... που μπορείτε να μας κάνετε σχόλια, θέλουμε να μας γράψετε και εσείς ποια είναι η ομάδα που υποστηρίζετε και ποια είναι η ομάδα που δεν γουστάρετε καθόλου, για να γίνει λίγο τζατζελές εκεί πέρα. Ελπίζουμε να το απολαύσετε, ελπίζουμε να σας βοηθήσαμε λίγο να καταλάβετε τι παίζει στο Λονδίνο γενικά με τις ομάδες. Δεν ξέρω αν θα κάνουμε κάτι για κάποια άλλη περιοχή της Αγγλίας, αλλά νομίζω ότι στο Λονδίνο είναι το core του ποδοσφαίρου, δηλαδή ο πυλώνας. Και από Σεπτέμβρη ίσως θα πω εγώ αυτό το podcast να μπορείτε να ξανακούσετε, γιατί θα έχουμε κάτι καινούργιο στα σκαρδιά, τα οποία το μάθετε σιγά σιγά. Ακριβώς, πολύ ωραία. Λοιπόν, μέχρι το επόμενο podcast, το οποίο θα είναι μάλλον και το τελευταίο τη σεζόν, εννοώ τη σεζόν πριν ξεκινήσει η νέα σεζόν. Μπορώ να σας μπέρδεψα, εγώ δεν πειράζει. Ναι, θα είναι το τελευταίο με τις διακοπές. Ναι. Να είστε πάντα καλά, να πίνετε μπύρες, να έχετε υγεία και να διαβάζετε pub tales. Σας ευχαριστούμε πολύ.